Στον πρόεδρο του Άρη, τον κύριο Σταύρο Δημοσθένου. Καλό μεσημέρι, κύριε Δημοσθένου. Καλό μεσημέρι. Το πρωί, εδώ στο πρωτοσέλιδο, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, κύριος Στορναρίτης, ανέφερε ότι η απόφαση της ΚΟΠ για αναστολή, αναβολή του πρωταθλήματος πάρθηκε ύστερα από την απέτηση ομάδας να αναβάλει το πρωτάθλημα. Καταρχήν να ξεκινήσω λίγο αλλιώς, ότι ο κ. Στορναρίτης δεν είναι πρόεδρος του Ολυμπιακού, από ό,τι γνωρίζω. Είναι, δεν ξέρω, τεχνικός διευθυντής, κάτι αλλιώς είναι στην ομάδα του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Αν γνωρίζω σωστά γι' αυτό, γιατί έτσι ακούγεται τέλος πάντων. Το θέμα αυτό που βγαίνει και λέει, από ό,τι διαβάζω και εγώ, κάθε μέρα το ίδιο θα κάνετε κι εσείς. Κάθε μέρα ο κ. Στορναρίτης βγαίνει και λέει και διαφορετικά ποιηματάκια που γράφει στα... Τα site, άρα δεν νομίζω να είναι κάτι που ευσταθεί. Αν ευσταθεί αυτό και έχει κανένας πρόεδρος τέτοια δύναμη, είναι καλά να μπει πρόεδρος στη ΣΚΟΠ και όχι πρόεδρος στη ομάδα. Ωραία. Τώρα, κύριε Δημοσθένους, αναβολή, αναστολή πρωταθλήματος, καθώς υπάρχουν δείξεις για προσωρινωμένους αγώνες. Αυτό τι να πω, μπράβο ΣΚΟ που το έχει κάνει. Το έχω πει αρκετές φορές, βγήκα αρκετές φορές στον αέρα, ακόμη και μαζί σου τα έχουμε πει αυτά. Σωστό. Ότι πρέπει τέλος πάντων να καταλάβουν κάποιοι άνθρωποι ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι για την πάρτη μας προσωπικά, είναι για όλο τον κόσμο, είναι για τις ομάδες που αντιπροσωπεύουμε και δεν είναι να ξυπνάμε το πρωί και να σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε το Σαββάτο για να βγάλουμε 5, 10, 20 χιλιάρικα παραπάνω. Αυτό το έχω πει ξανά και θα το λέω συνέχεια. Είμαστε πρόεδροι ομάδων, είμαστε παράγοντες ομάδων που πρέπει να αντιπροσωπεύουμε σωστά τις ομάδες μας και όχι εμάς. Με αφορμή αυτό που μου λέτε για το αν να ξυπνάμε και να βγάζουμε κάποια χρήματα, αυτό που είπατε για τους παράγοντες, θα τολμήσω να σας ρωτήσω, κύριε Δημοσθένου, γιατί ξέρω ότι δεν φοβάστε να πείτε την αλήθεια όταν αυτή την πιστεύετε. Ως πρόεδρος ομάδας, σας έχουν προσεγγίσει για προσυνεννοημένο αγώνα? Το έχω πει και πριν λίγο, θα σου το πω και σένα στον αέρα τώρα. Δεν υπάρχει παράγοντας που δεν γνωρίζει αυτά τα θέματα. Αυτός που θα πει ότι δεν γνωρίζει είναι ψεύτης και να κάτσει στο σπίτι του. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα σε όλο τον κόσμο. Όλο το ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα στον κόσμο, υπάρχει παρασκήνιο. Το θέμα είναι πώς αντιμετωπίζεις το παρασκήνιο. Και αν είσαι βιτρίνα στο ποδόσφαιρο που ασχολούμαστε εμείς, είσαι πραγματικός παράγοντας. Κάποιοι άνθρωποι είναι βιτρίνα. Γι' αυτό έχω πει πολλές φορές ότι κάποιοι πρέπει να ασχολούνται με την κουζίνα του σπιτιού τους και όχι με το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο θέλει αντρισμό, θέλει μαγιά, να βγαίνεις μπροστά. Όταν είσαι πρόεδρος, εντάξει, πρέπει να είσαι πρόεδρος. Δεν πρέπει να κρύβεσαι. Εντάξει, τώρα το γενικεύουμε και παίρνει μπάλα πολλούς, έτσι. Πιστεύετε με, αν μπορούσα να πω ονόματα χωρίς να έχω στον αέρα θα τα έλεγα, δεν είμαι από αυτούς που φοβούνται. Ονόματα θέλω να πω, αλλά αυτούς που ήταν να τα πω τους τα είπα προσωπικά που τους είδα. Δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δημοσθένου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς για την τοποθέτησή σας. Πιστεύω, κυρίες και κύριοι, να έχετε πάρει μια γενικότερη ενημέρωση για το περιβόητο θέμα της αναβολής, αναστολής του πρωταθλήματος δεύτερης κατηγορίας. Σίγουρα αναμένονται εξελίξεις. Πλέον υπάρχει και από την αστυνομική πλευρά οι εξελίξεις. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το θέμα.